Αυξομοιώσεις των τιμών υπάρχουν στα προϊόντα που επιλέγει ο καταναλωτής για το Σαρακοστιανό τραπέζι. Οι διακυμάνσεις παρουσιάζονται ανάλογα με το σημείο πώλησης, τις προσφορές που επιλέγουν να κάνουν οι επιχειρηματίες αλλά και οι έμποροι. Έντονο ήταν το αγοραστικό ενδιαφέρον σε Καπάνη και Μοδιάνο της Θεσσαλονίκης. Είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση από το πρωί και ακόμη έχουμε Παρασκευή, έχουμε και την αυριανή μέρα, έχουμε και την καθαρά Δευτέρα που είναι αγορά ανοιχτή. Πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά και ο κόσμος δείχνει ευχαριστημένος. Διότι υπάρχει ανταγωνισμός, οι τιμές είναι στα ίδια επίπεδα από και σε κάποιες χαμηλότερες από πέρυσι. Ενδεικτικά τα φρέσκα καλαμάρια πωλούνται από 8 έως 18 ευρώ το κιλό και τα κατεψυγμένα από 4 έως 7 ευρώ το κιλό, παρουσιάζοντας πτώση 8,3% σε σχέση με πέρσι. Το φρέσκο χταπόδι κοστίζει από 9,8 έως 13,8 ευρώ το κιλό και το κατεψυγμένο από 5 έως 10 ευρώ το κιλό. Τα μύδια πωλούνται από 2,8 έως 3 ευρώ το κιλό, ενώ οι κατεψυγμένες γαρίδες από 8 έως 20 ευρώ, φθηνότερες από πέρσι κατά 3,4%. Η τιμή του χαλβά κυμαίνεται από 5,5 μέχρι και 10,60 ευρώ, ενώ αποκλήσεις υπάρχουν ανάλογα με το σημείο πώλησης στις ελιές, τον ταραμά και τα διάφορα είδη τουρσιού. Πόσα χρήματα ξοδέψατε? Γύρω στο 50. Λιγότερα από πέρσι ή τα ίδια? Τα ίδια. Τα ίδια. Τι αγοράσατε? Τι αγοράσαμε? Μύδια, με λίγες γαρίδες Ισπανίας. Όσο μπορώ λιγότερα. Τι τρώτε συνήθως? Τρώω ψαρικό και σοπιές και καλαμάρι. Οι τιμές πώς σας φαίνονται? Καλές. Όλα φθηνά είναι. Είναι καλές τιμές. Πολύ καλές. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καλαμάρια, χαλβά και τέτοια. Το χαλβά πώς τον αγοράσατε? Πρέπει να είναι 5,75. Καλές οι τιμές. Καλή. Άμα έχεις λεφτά είναι καλά, αν δεν έχεις δεν είναι καλά. Χταπόδι, για να το κάνω με κοφτό μακαρονάκι. Το συνηθίζουμε κάθε χρόνο, ναι. Και λίγα πλοκάμια στο λαδόξιδο. Θα αφήσω για μεζεδάκι για τους άντρες πριν από το κυρίως φαγητό. Τι άλλο θα αγοράσετε? Σήμερα. Τι άλλο θα έχει το τραπέζι την καθαρά Δευτέρα? Τουρσιά, διάφορα, σαλάτες μόνο με λαδάκι που βάζουμε. Οι τιμές πώς σας φαίνονται? Από ό,τι βλέπω σε κατεψυγμένο θα καταλήξουμε. Καλή είναι. Στην αγορά δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Μας έχουν ξεφτυλίσει στα γεράματα, μας ξεφτυλίσανε. Επικυβερνήσεις Σαμαρά Βενιζέλο μας κόψαν σύνταξη, μας κόψαν η δώρα Χριστούγεννα Πάσχα και δεν μπορούμε να βρούμε στην αγορά. Ψάχνουμε να βρούμε τον εαυτό μας. Άλαβες. Και αυτός που ήρθε, ο κύριος Τσίπρα, μας υποσχέθηκε αυτός, άλλα μας είπε, άλλα μας κάνει και αυτός. Και δεν έχουμε πού να ακουμπήσουμε, δεν έχουμε. Το ΚΕΠΚΑ με ανακοίνωσή του προειδοποιεί ότι η υψηλότερη τιμή δεν σημαίνει απαραίτητα και καλύτερη ποιότητα και συνιστά στους καταναλωτές να κάνουν προσεκτική έρευνα πριν τις αγορές τους, να αποφεύγουν τις υπερβολές στις ποσότητες και να αποφεύγουν επίσης τους πλανώδιους πολιτές.